Το Βασίλη Λαυρόπουλο, γιατί έχουμε την αποκάλυψη μιας πάρα πολύ σοβαρής υπόθεσης από την Καθολική Εκκλησία της Ελλάδας και έχει να κάνει με χρήματα από την Εκκλησία τα οποία φαίνεται ότι έχουν διακινηθεί με έναν ύποπτο τρόπο σε ύποπτους προορισμούς. Να αρχίσουμε με την Ιωάννα. Καλησπέρα Ιωάννα, για πες μας. Καλησπέρα Νίκο. Το θέμα ήρθε στη δημοσιότητα από δύο πλευρές. Πρώτα από την εισαγγελική έρευνα η οποία γίνεται στη Σύρο, διότι από την Επισκοπή της Σύρου φαίνεται ότι είναι το κέντρο, είναι το επίκεντρο αυτής της έρευνας που σχετίζεται με τα οικονομικά της Καθολικής Εκκλησίας, θέμα το οποίο από τη φύση του και μόνο είναι πολύ σοβαρό. Και το δεύτερο είναι από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, όπου ο επίτιμος αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου που προείσταται σε αυτή την αρχή, ο κύριος Χαράλαμπος Βουρλιώτης, προχώρησε σε δεσμεύσεις λογαριασμών, διότι βρέθηκαν ύποπτα ποσά, δεν είναι καινούργια ιστορία. Τελευταία ήταν ένα ποσό 50.000, έχει ένα βάθος χρόνου. Ποσά τα οποία κατευθύνονταν από λογαριασμούς υψηλόβαθων, θα λέγαμε, όχι πολύ χαμηλών εκκλησιαστικών παραγόντων της Καθολικής Εκκλησίας, ιερείς δηλαδή που έχουν κάποια θέση και κάποια σχέση με τα οικονομικά, σε λογαριασμούς επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στην Πελοπόννησο, Δυτική Πελοπόννησο, με νυχτερινά μαγαζιά, που καταλαβαίνει κανείς ότι αυτές οι εκροές χρημάτων, οι οποίες υπολογίζονται σε 3 εκατομμύρια ευρώ, η έρευνα είναι σε πλήρη εξέλιξη, δεν ξέρουμε αν θα είναι τόσα τα ποσά ή αν θα αυξηθούν, αντιλαμβάνεται κανείς ότι το θέμα αυτό είναι πολύ σημαντικό και γιατί αφορά την Καθολική Εκκλησία της Ελλάδος και γιατί αφορά τα υψηλά της κλιμάκια, δηλαδή τα υψηλά τόσο μεγάλο κλιμάκια. Το ποσό και τα πρόσωπα που εμπλέκονται τέτοια, που δεν είναι μια απάτη που έκανε κάποιος ιερέας κατώτατο βαθμό. Εδώ το πράγμα ακριβώς πάει πολύ ψηλά, μένει να δούμε πόσο ψηλά. Αλλά και ψηλά. Και Νίκο, σχετίζεται και με δραστηριότητες που όταν ακούμε νυχτερινό μαγαζί και ακούμε νύχτα και ακούμε επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται, όχι όλοι οι άνθρωποι που δραστηριοποιούνται τη νύχτα, αλλά όπως καταλαβαίνει κανείς αυτό είναι ένα πρόσθετο στοιχείο που εγείρει υποψίες στις αρμόδιες αρχές και να πω ότι ένας από αυτούς που ήταν οι παραλήπτες κατά κάποιο τρόπο αυτών των χρηματικών ποσών φέρεται ότι έχει εμπλοκή, ο Βασίλης τα ξέρει πολύ καλύτερα αυτά τα θέματα, στο παρελθόν και ποινικές εμπλοκές που τα πράγματα τα κάνουν ακόμα πιο σύνθετα. Δηλαδή είναι μια ιστορία που με δύο λόγια μπορεί να φανταστεί κανείς τώρα ότι οι εκκλησιαστικοί παράγοντες της Καθολικής Εκκλησίας μπορεί να κάνουν τέτοιες δουλειές. Βασίλη, για πες μας. Λοιπόν, να πούμε ότι η Καθολική Εκκλησία, υπάρχουν περίπου 70-80.000 καθολικοί στην Ελλάδα. Είναι, όπως τα είπε ακριβώς η Ιωάννα Ιμάνδρου, είναι επενδύσει 3 εκατομμύρια ευρώ σε νυχτερινά κέντρα, κυρίως στην Πάτρα. Αυτή η ενδιάμεση φαίνεται λοιπόν να είναι κορυφαία μέλη της Καθολικής Εκκλησίας και ένας από τους οποίους, ένα από τη Σύρο και ένας από την Κρήτη, ένας από τους οποίους είναι ένας από τους κύριους διαχειριστές των χρημάτων της Καθολικής Εκκλησίας. Να πούμε λοιπόν ότι από αυτούς που έχουν φέρεται να παραλαμβάνουν τα χρήματα, ο ένας που είπε ότι είχε ποινικές εμπλοκές, Ιωάννα, είναι πράγματι ένας ιδιώτης ο οποίος έχει καταδικαστεί σε 7 χρόνια κάθριξη για εκβίαση άλλου Μητροπολίτη στην κεντρική Ελλάδα, ο οποίος έχει αποβιώσει. Τον εκβίαζε, του είχε πάρει, φαίνεται να του είχε πάρει μεγάλα χρηματικά ποσά, να του είχε αποσπάσει. Έχει καταδικαστεί γι' αυτό και τώρα εμφανίζεται. Άρα, να Βασίλη, συγγνώμη. Άρα αυτός είχε μία κατά εντός εισαγωγικών. Εξοικείωση, ναι. Όχι μόνο εξοικείωση, ροπή στους εκκλησιαστικούς κύκλους. Ακριβώς. Είχε επαφές με Ορθόδοξους και Καθολικούς. Ένας από τους εμπλεκόμενους είναι ιδιοκτήτης πρακτορείου Προπό. Αυτό βεβαίως πρέπει να φανταστεί κανένας ότι συνδυάζεται με την αγοραπορισία τυχερών δελτίων προκειμένου να ξεπλένονται χρήματα. Ένας από τους κατηγορούμενους είναι μια υπάλληλος νυχτερινού κέντρου στην περιοχή της Πάτρας, σε συγκεκριμένη περιοχή της Πάτρας, και να πούμε ότι έχει διαπιστωθεί ότι αυτό το άτομο που λέγαμε ότι εκβίαζε τον επιχειρηματία, εκβίαζε τον Μητροπολίτη και είναι από τους βασικούς κατηγορούμενους, πριν από λίγες ημέρες έχει αγοράσει νυχτερινό κέντρο. Έχει προχωρήσει σε αγορά νυχτερινού κέντρου στην περιοχή της Πάτρας. Με τα λεφτά της Καθολικής Εκκλησίας. Καταλαβαίνει κανείς ότι είναι ένα ζήτημα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος. Λοιπόν,